κύριε Καραγιοριού. Καλησπέρα. 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 Ελπίζω να σας βρίσκουμε κάπου καλά και κάπου ήρεμα. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Λοιπόν, κάναμε μία έτσι κουβέντα εδώ πριν για το κομμάτι το διοικητικό, αλλά για σας, με σας θα ήθελα λίγο να πάμε και στο πιο αγωνιστικό από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα από τον ΠΑΟΚ. Μία καινούρια προσπάθεια με αρκετά καινούρια πρόσωπα εντός του αγωνιστικού χώρου. Ένα προπονητή που γνωρίζει αρκετά καλά την πίεση που έχει. Ένα νέο αθλητικό διευθυντή και ένα ξεκίνημα τη σεζόν που... Έχει διάφορες αναγνώσεις. Έχει τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, τον πρόωρο. Έχει πέντε πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα που και εκεί υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Ποια είναι η δική σας εικόνα? Η εικόνα η δική μου είναι ακριβώς έτσι όπως την αναφέρατε. Mm-hmm. Με τα σκαμπανεβάσματα, με το γεγονός ότι ο προπονητής προσπαθεί να προσαρμόσει τους καινούριους παίκτες στον τρόπο που θέλει να παίξει η ομάδα, με τους καινούριους παίκτες ακόμη να μην έχουν δείξει αυτά που περίμενε ο κόσμος. Από πλευράς βαθμών νομίζω ότι είναι καλούτσικα. Αν δεν ερχόταν και αυτό το γκολ στο 100 τόσο θα ήταν σίγουρα καλά. Εν πάση περιπτώσει είναι μια προσπάθεια έτσι από όλους και κυρίως από τον προπονητή, ο οποίος προσπαθεί να μπολιάσει τους καινούριους παίκτες στα δεδομένα τα δικά του. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, κύριε Καραγεωργίου? Δηλαδή, είναι πολλά τα καινούργια πρόσωπα. Είναι αρκετά από αυτά τα καινούργια πρόσωπα, είναι και νεαροί ποδοσφαιριστές. Κάποιοι επίσης πρώτη φορά δοκιμάζονται σε αυτό το επίπεδο, που έχει περισσότερη πίεση, που ίσως να πρέπει να τους βοηθήσεις να καταλάβουν και την νοοτροπία. Αυτό το κομμάτι πόσο δύσκολο είναι στην καθημερινότητα? Κοίταξε, τώρα σίγουρα είναι δύσκολο στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ έχει απαιτήσεις, δηλαδή η ομάδα έχει στόχους υψηλούς. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι καινούργοι παίκτες μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το θέμα που έχει που των υψηλών στόχων, τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακόμη. Ακόμη όλοι είμαστε... Παρακολουθώντας τα παιχνίδια έχουμε τις αμφιβολίες μας αν αυτοί οι παίκτες μπορούν να ανταποκριθούν. Παρ' όλα αυτά όμως, επαναλαμβάνω, έχει ένα καλό. Το καλό είναι ότι υπάρχει ο ίδιος προπονητής, έχει έναν τρόπο και μια φιλοσοφία που θέλει με αυτή τη φιλοσοφία να πορευτεί στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν παλιοί οι οποίοι γνωρίζουν τον τρόπο που θέλει ο προπονητής και οι νέοι, όσοι από αυτούς μπορέσουν να έχουν απόδοση σε υψηλά στάνταρ απόδοση θα βοηθήσουν και έχω την αίσθηση ότι με την πάροδο χρόνου μπορεί να γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Έχετε ξεχωρίσει έτσι κάποιον από τους καινούριους από αυτούς που έχουν πάρει και το περισσότερο χρόνο συμμετοχής, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι και πάρα πολλοί αυτοί που έχουν μπει στην ομάδα και στην ενδεκάδα? Πώς δεν είναι? Υπάρχουν πολλοί και είναι πολλοί οι παίκτες που μπήκαν στην ενδεκάδα και μπορούμε να τους απαριθμίσουμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τον τερματοφύλακα, ο οποίος είναι καινούριος και νομίζω ότι μέχρι στιγμής δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε έναν, είναι και νεαρός, βρήκε ένα παιδί να καθίσει κάτω από την εστία. Όχι ότι ο προηγούμενος ήταν κακός, εγώ θεωρώ και ο προηγούμενος ήταν καλός, αλλά αυτός είναι πιο νέος, πιο ελπιδοφόρος, φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Λοιπόν, για την άμυνα έπαιξε ο Κάργας στην αρχή, ο οποίος δεν ξέρω τι συνέβη και βγήκε έξω. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν σε αυτόν τον βαθμό που ενδεχομένως να ήθελε το προπονητικό επιτελείο και μπήκε ένα άλλο παιδί, καινούριο κι αυτό, το οποίο δείχνει έτσι ότι έχει μια καλή έτσι εικόνα, μια καλή επαφή με την μπάλα, μπορεί να την προωθήσει καλά, έχει αριστερό πόδι που δύσκολα βρίσκει στο αριστερό πόδαρο στους αμυντικούς. Φαίνεται εκεί ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε κάτι καλό. Είναι μόλις 19 ετών ο Κουλιαράκης, κύριε Καραγεωργίου. Δηλαδή, και είναι σε μια θέση που ψάχνει την εμπειρία συνήθως. Αλλά παρόλα αυτά έχει δείξει πολύ καλά δείγματα στο ξεκίνημα. Ναι, το ίδιο, ακριβώς την ίδια εικόνα έχω κι εγώ, όπως όλος ο κόσμος. Δείχνει το παιδί αυτό, και ας μην βιαστούμε, ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε κάτι καλό σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα,
Στην επίθεση, βέβαια, αυτός που ξεχωρίζει, που ξεχώρισε τέλος πάντων σε αυτά τα παιχνίδια, είναι το παιδί αυτό από τη Γερμανία που ήρθε, ο Νάρε. Mm-hmm. Ο Νάρε, ναι. Νάρε, ο οποίος ήδη έχει σημειώσει και δύο γκολ, έτσι κρίσιμα γκολ. Δείχνει με την ταχύτητά του ότι μπορεί να βοηθήσει, όσο περνάει ο καιρός να γνωρίζει περί πρόσωπα και πράγματα και να γίνεται καλύτερος. Ο άλλος, ο επιθετικός, μάλιστα και ίδιο καινούργιο είναι. Ο Μπράντον Τόμας. Και ο Ολιβέιρα που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου πέρσι, αλλά και ο Μπράντον Τόμας καινούργιο είναι, γιατί ο ένας δεν έπαιξε καθόλου και ο άλλος ήρθε τώρα, που σημαίνει ότι, γιατί ήταν τραυματίας βέβαια, καινούργιοι και αυτοί. Τώρα, άλλον καινούργιο προσπάθησαν, νομίζω, για τον αριστερό μπακ. Ο Ράφος Σουάρες. Έχει εδώ και πολύ καιρό που είναι τραυματίας. Mm-hmm. Και υπάρχει και ο Ντάντας. Ναι, θα έλεγα και για τον Ντάντας στο κέντρο. Ναι. Αλλά για τον αμυντικό αυτόν, νομίζω, υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες κατά πόσο μπορεί. Mm-hmm. Θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω τι τραυματισμό έχει και έχει μείνει τόσο πολύ καιρό έξω από την ομάδα. Δεν το γνωρίζω καλά, αλλά τώρα αυτό είναι κακό να είναι τραυματίας κοντά στους 2 μήνες. Mm-hmm. Ναι. Είναι ή λάθος κάνεις. Είναι τόσο. Ναι, και ξεκίνησε βασικός και στην πορεία έχει χαθεί, ακόμα και από την αποστολή. Έχει χαθεί γιατί νομίζω είναι τραυματίας. Δεν ξέρω αν είναι καλό σε παράδειγμα. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αλλά στα τελευταία 2 παιχνίδια ήταν εκτός αποστολής, που προφανώς δεν ήταν έτοιμος. Ορίστε. Να. Λοιπόν, ο Ντάντας δείχνει να έχει καλό κράτημα με την μπάλα στα πόδια και να μπορεί να την καθοδηγεί καλά, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Σε αυτή τη θέση χρειάζονται και άλλα χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά όμως το παιδί δείχνει μια διάθεση, τρέχει, προσπαθεί πολύ, θέλει να πάρει την μπάλα στα πόδια του, δεν τη φοβάται. Ας ελπίσουμε ότι θα δώσει και άλλα πράγματα. Αν και η αίσθησή μου είναι ότι τα σωματικά προσόντα εκεί χρειάζονται να έχεις ένα δυναμισμό, να έχεις ένα ύψος. Τέλος πάντων, ο προπονητής προσπαθεί να τα προσόντα αυτά που έχει ο καθένας να τους βολέψει, mm-hmm, για να μπορέσει η ομάδα να παίξει καλύτερα. Αυτά έχω δει και εγώ μέχρι τώρα, mm-hmm, που αυτά που έχω δει εγώ φαντάζομαι τα είδε όλος ο κόσμος. Ναι. Το επιθετικό πρόβλημα, κύριε Καραγεωργίου, στο γκολ, πιστεύετε λύνεται εκ των έσω? Δηλαδή λύνεται με περισσότερη δουλειά, με καλύτερο τρόπο για να φτάνει στην τελική ενέργεια, ή απλά λείπει η απαιτούμενη ποιότητα που αναγκαστικά θα πρέπει να την προσθέσεις ή να ψάξεις να την προσθέσεις σε μεταγραφική περίοδο? Έχω την αίσθηση ότι μεσοεπιθετικά κάτι μας λείπει εκεί, ο συνδετικός κρίκος του κέντρου και της επίθεσης. Mm-hmm. Κάτι λείπει εκεί, χρειάζεται έναν παίχτη ο οποίος να έχει ικανότητα, να έχει διεισδυτικότητα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι λείπει εκεί και νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του κατά πολύ ο εξτρέμ που έχουμε, ο Σέρβος. Ο Ζίβκοβιτς. Ο οποίος περνάει ένα δεφορμάρισμα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, όταν τον είδαμε στην αρχή, είπαμε ότι βρήκε ο ΠΑΟΚ έναν παίχτη πλαϊνό. Περάσαν κάποιοι μήνες έτσι με μια καλή απόδοση και έκτοτε και πέρυσι και φέτος είναι ντεφορμέ. Είναι ντεφορμέ, πεσμένος πολύ. Πεσμένος πολύ. Δηλαδή, δεν το βλέπω μόνο εγώ, όλος ο κόσμος το βλέπει. Παρότι το παιδί αυτό έπρεπε να νιώθει πολύ καλύτερα και ψυχολογικά, διότι συμμετέχει και με την εθνική Σερβία στο Κατάρ, στο παγκόσμιο κύπελο, έπαιξε στα προκριματικά. Δηλαδή είναι ένας παίκτης και έμπειρος, παρότι είναι νέος σε ηλικία και προέρχεται από ψυχολογική καλτόνωση λόγω των προκριματικών που έφυγε η ομάδα στο Κατάρ, ναι, που προκρίθηκε. Δηλαδή δεν βλέπω τον λόγο γιατί δεν παίζει καλά. Προσπαθώ και εγώ να πω γιατί, ρε παιδί μου, δεν είναι ο Ζίβκοβιτς στην αρχή όταν τον είδαμε. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι τα ίδια διλήμματα έχουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Κύριε Καραγεωργίου, συμμερίζεται την άποψη ότι φέτος ίσως δούμε ένα πρωτάθλημα που μπορεί να πάει ως το τέλος με μεγάλη αμφιβολία για τον πρωταθλητή? Γιατί φέτος είναι και ο Ολυμπιακός που έχει τα θέματά του, έχει δυναμώσει ο Παναθηναϊκός, ναι, είναι η ΑΕΚ, είναι ο Άρης, είναι ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να δούμε ένα πρωτάθλημα που μέχρι το τέλος θα έχει έτσι ενδιαφέρον για τον τίτλο? Έτσι δείχνει, έτσι φαίνεται. Αν και το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό από όλες τις ομάδες. Mm. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Πολλοί είναι οι διεκδικητές, όποιος είναι πιο σταθερός, όποιος είναι καλύτερος. Μέχρι στιγμής πάντως δείχνει ο Παναθηναϊκός να είναι πιο έτσι στιβαρός, πιο έτοιμος. Έτσι δείχνει. Ίσως γιατί υπάρχει και μια συνέχεια με τον ίδιο προπονητή, ίσως δεν άλλαξε πολλούς παίκτες. Τέλος πάντων δείχνει μέχρι στιγμής καλύτερα πράγματα. Mm-hmm.
Και πριν κλείσουμε και μία έτσι τελευταία ερώτηση από εμένα, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε μία τοποθέτηση για όσα συμβαίνουν στην Ξάνθη. Έχετε γράψει και εκεί τη δική σας ιστορία και έχει φτάσει πλέον σε ένα σημείο που πλέον δεν υπάρχει επιστροφή. Να μην κατεβαίνεις Super League 2, να πρέπει να παίξεις στις αεραστεχνικές κατηγορίες. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς, πώς το βιώνετε, τι μαθαίνετε? Το γεγονός ότι η Ξάνθη περνάει αυτήν την ταλαιπωρία τώρα, δηλαδή η ομάδα, και βρίσκεται, μάλλον δεν βρίσκεται πουθενά, σταμάτησε πλέον να συμμετέχει, οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι πριν από 2 χρόνια, 2,5 αν θυμάμαι καλά ή λίγο παραπάνω, θέλαν αυτή η ομάδα να τιμωρηθεί, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Βασικά θέλαν στην αρχή να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και μέσω του ΠΑΟΚ μπλέξανε και την ομάδα αυτή και τελικά με τον τρόπο που λειτουργήσαν τη ρίξαν την ομάδα στην κατηγορία και άρχισε σιγά σιγά μετά να αλλάζει ο διαιτησιακό καθεστώς, να έχει περιπέτειες και να φτάσουμε σε αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός να μην συμμετέχει. Είμαι πάρα μα πάρα πολύ στενοχωρημένος και αυτό αφορά κυρίως τις ομοσπονδίες, την ομοσπονδία, την ΕΠΟ δηλαδή, και κατ' επέκταση και αργότερα μετά τη Super League. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τότε είχαν τέτοιο μένος με την ομάδα αυτή, ούτως ώστε να βάλουν εναντίον της, η οποία δεν έχει και πολλές δυνατότητες, έτσι, δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι ΑΕΚ, δεν είναι Ολυμπιακός, είναι μια μικρή επαρχιακή ομάδα και με τις δικές της δυνάμεις προσπαθούσε να κρατηθεί εκεί μια ευαίσθητη περιοχή και όλοι καταφέρθηκαν εναντίον της. Τις αφαιρέσαν 12 βαθμοί χωρίς να υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος. Δεν βρίσκω το λόγο. Ο ΠΑΟΚ τους πήρε πίσω τους 7 βαθμούς. Την Ξάνθη δεν την αφαιρέσαν μόνο 7, την αφαιρέσαν 12. Απίστευτο. Για να τη φτάσουν στο σημείο να παίξει μπαράζ. Και όταν έφτασε στο σημείο να παίξει μπαράζ, ενώ είχαν τελειώσει οι ημερομηνίες και οι παίκτες είχαν φύγει, τη βάλαν να παίξει μπαράζ με ερασιτέχνες για να τη ρίξουν κατηγορία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ας μας πει ένας, ας βγει ένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτές τις αποφάσεις να μας πει ότι το κάναμε αυτό για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη γιατί βρισκόμουν στον πάγκο της ομάδος την εποχή εκείνη που η ομάδα έπαιξε τα play out, που έπαιξε τα μπαράζ της ντροπής εκείνα με τον Απόλλων Αθηνών, οι αεραστέχνες με επαγγελματίες. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση τραγική. Θα πρέπει να το έχουν βάρος στη συνείδησή τους αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίσαν έτσι σε μια νύχτα θα τη ρίξουν αυτή την ομάδα. Γιατί θέλανε, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν το καπρίτσιο κάποιον. Κύριε Καραγιαργιού, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Καλά.